Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την ορκομοσία των βουλευτών άνοιξε σήμερα η αυλαία για τη νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Το κλίμα μεταξύ των βουλευτών ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιο, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψαν οι νεοεκλεγέντες, καθώς και εκείνοι που επανήλθαν στο Κοινοβούλιο μετά από αρκετά χρόνια. Καλή δύναμη ευχήθηκε στους βουλευτές ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος μαζί με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό και την ορκομοσία. Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, ενώ τον πολιτικό όρκο επέλεξαν οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΜΕΡΑ25 και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αύριο η Βουλή θα εκλέξει τον νέο της πρόεδρο, ενώ το Σάββατο ξεκινάει η συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. Μετά την ορκομοσία των βουλευτών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατηδίαν συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, στη συνάντηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και οι προοπτικές που διανοίγονται για τη χώρα μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κύριο Καραμανλή για τη θερμή στήριξη και τη συμβολή του στην πολιτική αλλαγή που προέκυψε από τις εκλογές. Συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Ρέγκλινγκ ευχαρίστησε τον κύριο Τσίπρα για τη συνεργασία και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ επανέλαβε τη θέση του πως η Ελλάδα πρέπει να μείνει αυστηρά προσιλωμένη στους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως θα στηρίξει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια για μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων. Στο μέτωπο της Τουρκίας και των επικείμενων κυρώσεων από τις ΗΠΑ για την παραλαβή των S-400 από τη Ρωσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέταξε έξω την Τουρκία από το πρόγραμμα προμήθειας των αεροσκαφών F-35. Όμως έριξε την ευθύνη για την κατάσταση στην κυβέρνηση Ομπάμα. Είπε πως η φιλία του με τον Ερντογάν είναι ειλικρινής και βαθιά και ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία ουσιαστικά σύρθηκε στη συμφωνία με τους Ρώσους. Στην Κρήτη συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη όσα έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου από τον 27χρονο αγρότη που πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Παρασκευή. Ο 27χρονος, έχοντας ως κίνητρο τη σεξουαλική κακοποίηση, φαίνεται πως είχε εντοπίσει τυχαία στο δρόμο την 60χρονη, ενώ η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο. Ο καθομολογία δολοφόνος να είχε στο παρελθόν επιτυχθεί και σε άλλες γυναίκες. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες πως ο οδηγός ενός λευκού αυτοκινήτου στο παρελθόν είχε προσπαθήσει με τον ίδιο τρόπο να τραυματίσει άλλες δύο γυναίκες. Ο συνήγορος του 27χρονου υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του. Με ισχυρές καταιγίδες, χιλιάδες κεραυνούς και χαλάζι χτύπησε η κακοκαιρία Αντίνο σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τα ορμητικά νερά χυμάρων εγκλωβίστηκαν κατασκηνωτές στην Κάριστο και οδηγοί στην Κόρινθο, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα. Στο έλεος του Αντίνο παραδόθηκαν πολλές περιοχές της χώρας. Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητα και κατασκηνωτές κινδύνευσαν. Βούλιαξε η Κόρινθος από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για απάντηση υδάτων, ενώ προχώρησε στον απεγκλωβισμό 9 ατόμων από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητά τους. Συνολικά 37 οχήματα και 83 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την παροχή βοήθειας εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις. Στιγμές αγωνίας για κατασκηνωτές στην περιοχή Κάβο Ντόρο στην Κάριστο. Λόγω υπερχείλισης χυμάρου κοντά στο χωριό Πλατανιστός, μια σκηνή και ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκαν με τη διακοπή της κυκλοφορίας στο μοναδικό δρόμο που οδηγεί στο σημείο να δυσκολεύει το έργο των διασωστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 6 ενήλικες και 4 παιδιά που είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και 8μελής ομάδα της ΕΜΑΚ. Και οι σποράδες όμως βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σε ποτάμια μετατράπηκαν τα καλυτερήμια της Κοπέλου με τα ορμητικά νερά να δυσκολεύουν τις μετακινήσεις στα σοκάκια του νησιού. Είχαμε και επικοινωνία με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ενδιαφέρθηκε και αυτός για
τι γίνεται στη Σκόπελο. Είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια, οι επισκέπτες μας, οι φίλοι μας που βρίσκονται στη Σκόπελο, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για αυτούς να κάθονται μέσα στα δωμάτια. Στη Σκιάθο η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε προβλήματα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για άντληση υδάτων από δύο ξενοδοχεία. Άνοιξαν οι ουρανοί και στη Φθιώτιδα. Δρόμοι πλημμύρισαν και σε κάποιες περιπτώσεις σημειώθηκαν κατολιστήσεις, ενώ δεν έλειψαν οι διακοπές ρεύματος. Περισσότερους από 14.000 κεραυνούς κατέγραψε χθες το σύστημα εντοπισμού κεραυνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και πάνω από 1.500 στη Δυτική Ελλάδα. Και άλλες περιοχές της χώρας αναμένεται να πλήξει σήμερα ο Αντίνος με έντονα καιρικά φαινόμενα. Με οριακή πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο εξελέγει χθες το βράδυ η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Γερμανίδα πολιτικός, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμφανίστηκε ενωτική στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της. Ωστόσο, η υποψηφιότητά της για την Κομισιόν δίχασε βαθιά τις ευρωομάδες, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι φαίνεται να χρειάστηκε και τις ψήφους ακροδεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων για την εκλογή της στο ΥΠΑ, το αξίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε προηγηθεί ένα θρίλερ, καθώς η Λάιεν εξελέγει με μόλις 9 ψήφους πάνω από αυτές που απαιτούνταν για να επικυρωθεί ο διορισμός της. Άκρος θετικά μηνύματα άφησε η εμφάνιση και νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 στο φιλικό κόντρα στην Nottingham Forest. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ μόλις το 3ο λεπτό με τον Μασούρα. 4 λεπτά αργότερα ήρθε το 2-0 με γκολ του Γκερέρο, ενώ το τελικό 3-0 έγινε από τον ίδιο παίκτη στο 32. Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Ντανιέλε Βέρντε, ο 23χρονος Ιταλός, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα μεταβεί στα γραφεία της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, ώστε να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 5 με την Έλλη Στάι. Καλό σας απόγευμα.